δεν είναι κάτι καινούριο το ότι εξωγήινοι από άλλους πλανήτες επιστήμονες δημιούργησαν τους ανθρώπους στη Γη. Και όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τον πολιτισμό τους. Μάλιστα. Είναι πανάρχιο αυτό. Το ότι αν υπήρχαν εξωγήινα οχήματα τα οποία του μετακινούνταν αυτοί, είναι πασιφανές. Διότι και οι θεοί του Ολύμπου, όλοι τους, και η Μαχαμπαράτα γράφει στις Ινδίες και παντού και σήμερα έρχονται και μας επισκέπτονται από προηγμένους πολιτισμούς άλλων πλανητών. Δηλαδή εμείς λέτε... Δεν πρέπει να μας απασχολεί η ιδέα ότι είμαστε μόνοι στον πλανήτη αυτόν. Μάλιστα. Ασχέτως, εάν από το ηλιακό μας σύστημα κατέστη δυνατόν να υπάρχει ζωή μόνον στη Γη και σε κάποιον άλλον πλανήτη, αδερφό της Γης, ο οποίος δεν είναι ορατός από τη Γη, παρακαλύπτεται από τον ήλιο, δεδομένου ότι έχουν την ίδια φορά. Και ο Όμηρος αναφέρει ότι, μάλιστα αναφέρει ότι ο Όλυμπος δεν είναι αυτός ο Όλυμπος το βουνό, ναι, που κατοικούσαν οι, αλλά ήταν το μητρικό όχημα το οποίο περιστρέφονταν πέρυξη της Γης, ναι, και με άλλα μικρότερα οχήματα επισκέπτονταν τη Γη.